Συμβούλιο Κορυφής. Ίσως θα γνωρίζετε ότι καμιά φορά στα άτυπα συμβούλια γίνεται πιο ουσιαστική συζήτηση. Δεν υπάρχει στο τέλος συμπεράσματα, υπάρχει μια πιο ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Σήμερα στην ατζέντα της συζήτησής μας είχαμε δύο πολύ ουσιαστικά ζητήματα. Το ένα αφορούσε την διαδικασία εκλογής του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δεύτερο, τον σχεδιασμό για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Και πιστεύω ότι και τα δύο αυτά θέματα τα συνδέει ένα νήμα. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το ποια Ευρώπη θέλουμε. Έχει να κάνει με το πόσο δημοκρατική Ευρώπη θέλουμε και πόσο ισχυρή, πόσο κοινωνική Ευρώπη θέλουμε. Να ξεκινήσω από τη συζήτηση που αφορούσε το θέμα της εκλογής του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως θα γνωρίζετε ότι από το 2014 έχει θεσπιστεί η διαδικασία, η λεγόμενη διαδικασία speech and candidate, δηλαδή τη διαδικασία όπου τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές οικογένειες, οι οικογένειες των κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ορίζουν έναν υποψήφιο ο οποίος μαζί με τους συναδέλφους του, όλοι μαζί, ξεκινούν μια καμπάνια ανοιχτή στους πολίτες της Ευρώπης, διασταυρώνουν τα ξύφη τους σε τηλεμαχίες και δίνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ευρωπαϊκό, για πρώτη φορά έγινε αυτό το 2014, στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ευρωπαϊκό με την έννοια ότι συζητιούνται όλα τα μεγάλα θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Σε αυτή τη διαδικασία σας θυμίζω, είχα λάβει και εγώ μέρος το 2014 στις ευρωεκλογές ως εκπρόσωπος υποψήφιος του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό θεσμικό βήμα, το οποίο όμως έμεινε ανολοκλήρωτο και μένει ανολοκλήρωτο στο βαθμό που δεν υπάρχει η άμεση σύνδεση των αποτελεσμάτων των εκλογών, των ευρωεκλογών, σε σχέση με την επιλογή του επόμενου Προέδρου της Κομισιόν από αυτούς που συμμετείχαν ως υποψήφοι των κομμάτων, που βεβαίως έχει πάρει τους περισσότερους ψήφους, γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία. Θυμίζω ότι το 2014, παρότι συμμετείχαμε όλοι, εκτός από μένα, ο σημερινός Πρόεδρος Γιούνκερ από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάρτιν Σούλτς από την πλευρά του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Φερχόφσταν από την πλευρά των Φιλελευθέρων, η Σκά Κέλλερ από την πλευρά των Πρασίνων. Μετά το τέλος της διαδικασίας, με βάση τη συνθήκη, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν αμφισβητήσει το γεγονός ότι έπρεπε να επιλεγεί ως Πρόεδρος ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που είχε κατά τεκμήριο πάρει τους περισσότερους ψήφους σε όλες τις χώρες όπου διεξήχθησαν οι ευρωεκλογές. Τότε όλοι μαζί είχαμε υποψήφοι, είχαμε συνομολογήσει και είχαμε κάνει και μια κοινή δήλωση ότι αυτό είναι αντιδημοκρατικό και ότι θα έπρεπε να επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο σημερινός Πρόεδρος, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Τελικά αυτό έγινε μετά από πιέσεις και αντιπαραθέσεις. Η συνθήκη δεν ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει με βάση το κριτήριο της λαϊκής ψήφου. Ωστόσο, είναι θέμα ηθικής και πολιτικής τάξης, όχι νομικής τάξης, ότι δεν μπορεί να παρακαμφθεί το κριτήριο της λαϊκής κυριαρχίας. Είπα όμως πριν ότι έμεινε αυτό το πολύ θετικό βήμα εκδημοκρατικοποίησης των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέωρο, διότι πριν από λίγο δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σε σχέση με τις αδιάθετες έδρες μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην διαθεθούν αυτές οι έδρες σε μια κοινή διεθνική λίστα. Η πρόταση την οποία και εγώ και άλλοι είχαμε καταθέσει ήταν
αυτές οι έδρες να μην μείνουν αδιάθετες, να πάνε στην, να διατεθούν μέσα από μια κοινή ευρωπαϊκή λίστα, τις οποίες θα τις συγκροτήσουν ως επικεφαλής οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Και έτσι θα γνωρίζαμε όλοι ποια είναι η πραγματική βούληση των πολιτών σε σχέση με την απευθείας σε ένα άτυπο, αν θέλετε, πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα. Γιατί θα αφορούσε αυτό τον συγκεκριμένο αριθμό των εδρών, αλλά θα είχαμε μια πλήρη εικόνα, καθώς αυτή τη λίστα θα είχαν τη δυνατότητα να την ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της Ευρώπης και έτσι θα ξέραμε τους πραγματικούς σχετισμούς στη βάση των υποψηφίων. Δεν έγινε αυτό. Σήμερα αποφασίσαμε στο Συμβούλιο να επανεξετάσουμε το θέμα της διεθνικής λίστας, αλλά μετά το 2019, και έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα συζήτηση, για το αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά τις ευρωεκλογές θα πρέπει να επιλέξει αυτόν που θα πλειοψηφίσει από τους υποψηφίους που θα ορίσουν τα κόμματα ή όχι. Σε αυτή τη συζήτηση εγώ πρότεινα μια διαδικασία μέσα από την οποία θα υπάρξει η κρίση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πριν και μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο μοναδικός αιρετός θεσμός που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπ' αυτή την έννοια έχει ιδιαίτερη σημασία οι όποιες αποφάσεις, οι κρίσιμες αποφάσεις, να βγαίνουν μέσα από την διαδικασία που θα εγκρίνεται με δημοκρατικό τρόπο μέσα από τους συσχετισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διαμορφώνονται μετά από την άμεση κρίση των πολιτών. Πρότεινα λοιπόν να υιοθετήσουμε φυσικά και αυτή τη φορά την διαδικασία του τη λεγόμενη διαδικασία speech and candidate, δηλαδή τον ορισμό υποψηφίων από την πλευρά των πολιτικών οικογενειών, από την πλευρά των κομμάτων, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προκρίνει με βάση τους συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν άμεσα από την ψήφο των πολιτών, μέσα από την γκάμα των υποψηφίων, τους τρεις που θα προτείνει ως μια λίστα μέσα από την οποία θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διαλέξει τον επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θεματική ενότητα του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως προανέφερα, είναι ο σχεδιασμός για τον επόμενο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αν δηλαδή η πρώτη συζήτηση αφορά το πόσο δημοκρατική Ευρώπη θέλουμε, πόσο θέλουμε να εμπλέξουμε τους πολίτες στην λήψη των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πόσο τους αγνοούμε, πόσο τους θεωρούμε απλά χρήσιμους για να ψηφίζουν εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά οι σημαντικές αποφάσεις να παίρνονται και κλεισμένων των θυρών. Αν λοιπόν η πρώτη συζήτηση αφορούσε το βάθος της δημοκρατίας, η δεύτερη αφορούσε, η συζήτηση δηλαδή για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, αφορά την ισχύ της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το κοινωνικό της βάθος. Εκεί λοιπόν από τη δική μας την πλευρά ξεκαθάρισα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν προϋπολογισμό ο οποίος διαρκώς συρρυκνώνεται. Ο προϋπολογισμός πρέπει να λειτουργήσει ως εργαλείο αναδιανομής, προκειμένου να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκληση και τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή. Η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως σημαίνει ότι υπάρχει μία μείωση των διατιθέμενων κονδυλίων προς τον προϋπολογισμό. Από την άλλη, μια σειρά από νέες προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε και πρέπει να χρηματοδοτηθούν, προκλήσεις της νέας εποχής, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ένα διευρυμένο πρόγραμμα εγγυήσεων για την νεολαία, η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, της μεταναστευτικής κρίσης, η ανάγκη να εμβαθύνουμε στην έρευνα, την ανάπτυξη, την ενιαία ψηφιακή αγορά, η ασφάλεια, η προστασία των εξωτερικών συνόρων,
Μια σειρά λοιπόν από κρίσιμα ζητήματα, νέες προκλήσεις, αλλά και η ανάγκη να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή και τους πόρους που μέχρι σήμερα διατίθενται για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είτε θα πρέπει να αυξήσουμε ουσιαστικά τον προϋπολογισμό, είτε θα πρέπει όλοι μαζί να συνυπογράψουμε τη συρρήκνωση του κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα στο οποίο εμείς αντιθέμεθα. Άποψή μας είναι ότι η κοινωνική συνοχή, η πολιτική της κοινωνικής συνοχής δεν αποτελεί κόστος, αλλά είναι, θα έλεγα, ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Διότι η εσωτερική κοινωνική συνοχή μεταφράζεται σε εξωτερική ανταγωνιστικότητα, σε ένα διεθνέως, ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Υπ' αυτή την έννοια, η παρέμβασή μου είχε τον χαρακτήρα να επισημάνω ότι όταν μιλάμε για προϋπολογισμό δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για το ύψος των δαπανών, αλλά και για το ύψος των εσόδων. Καθότι αν συζητάμε μόνο για τις δαπάνες χωρίς να προσδιορίζουμε επαρκή έσοδα, τότε θα βρισκόμαστε διαρκώς σε έναν φαύλο κύκλο. Και υπ' αυτή την έννοια και με δεδομένο ότι φεύγει η Μεγάλη Βρετανία από το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με δεδομένο ότι δεν θα ήθελε κανείς να επιβαρύνει περισσότερο τους φορολογούμενους, η λύση είναι η δυνατότητα να βρούμε νέους πόρους. Να βρούμε νέους πόρους μέσα από την φορολόγηση του πλούτου και όχι των φορολογούμενων. Από αυτή την ένα κατέθεσα ορισμένες σκέψεις και προτάσεις για τον αναγκαίο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το λεγόμενο φόρο Τόμπιν, την φορολόγηση των μεγάλων εταιριών του διαδικτύου, την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων, να θεσμοθετήσουμε δηλαδή ευρωπαϊκούς φόρους σε δραστηριότητες, φόρους που είναι πιο αποτελεσματικοί από τους εθνικούς, χωρίς να φορολογούμε επιπλέον τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτές οι σκέψεις κατατέθηκαν, έγινε μια μεγάλη συζήτηση, με πολλούς υπήρξαν συγκλήσεις, αλλά βεβαίως η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και είναι μια συζήτηση κρίσιμη. Θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και το λέω αυτό διότι πρέπει να πάει παράλληλα με την συζήτηση για τις θεσμικές και κοινωνικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε βήματα και προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού αλλά και της ισχυροποίησης του κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρώπης, πολύ λυπάμαι ότι θα διαψεύσουμε τους πολίτες που θεωρούσαν ότι αυτή η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και τη νέα της δομή, τις μεγάλες αλλαγές που είναι αναγκαίες, είναι ίσως μια τελευταία ελπίδα η Ευρώπη να αναπροσανατολιστεί σε μια πιο ελκυστική κατεύθυνση για τους πολίτες της. Και βεβαίως να αποκρούσουμε και το έντονο ρεύμα του ευρωσκεπτικισμού που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα όχι μόνο σε χώρες χωρίς μεγάλη παράδοση και κουλτούρα ευρωπαϊκή, αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, παραδοσιακές χώρες, σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της. Παράλληλα όμως με την συζήτηση στα δύο κεντρικά θέματα της ατζέντας, είχα την ευκαιρία να κάνω και μια σειρά από κρίσιμες επαφές από το πρωί. Είχα την ευκαιρία μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Αναστασιάδη, να θέσουμε το θέμα των τουρκικών προκλητικών ενεργειών στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη αλλά και στο Αιγαίο. Είχα την ευκαιρία να το κάνω αυτό και στις κατηδίαν επαφές με την καγκελάριο της Γερμανίας, με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, με τον Γάλλο Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο Γιούνκερ, την κυρία Μογκερίνη. Είχα την ευκαιρία όμως και μέσα στη Σύνοδο να θέσω τα θέματα αυτά και να ενημερώσω τους εταίρους μας για την αυξημένη προκλητικότητα και παραβατικότητα
στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Να ενημερώσω για το πρόσφατο απαράδεκτο και εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό στα Ίμια, αλλά και για την εν γέννη αυξανόμενη παραβατική τουρκική αεροναυτική δραστηριότητα κατά το περασμένο έτος. Τόνισα ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε η ώρα να στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς την Τουρκία. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν με συνεχείς παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά τα κράτη-μέλη, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η Τουρκία οφείλει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μόνο υπ' αυτές τις προϋποθέσεις μπορούμε να οικοδομήσουμε οποιαδήποτε θετική ατζέντα ξανά στο μέλλον, στους πολλούς αυτούς τομείς που μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Τόνισα ότι η θέση αυτή για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών οφείλει να είναι μια κόκκινη γραμμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για αναβάθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας ή του διεθνούς ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να τονίσω ότι η στήριξη που λάβαμε ήταν ουσιαστική. Η στήριξη που λάβαμε ο πρόεδρος Αναστασιάδης και εγώ ήταν ουσιαστική. Και στο πλαίσιο αυτό, όπως ήδη ίσως γνωρίζετε, προέβη σε σχετική δήλωση ο πρόεδρος Τούσκ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου αμέσως μετά το πέρας της Συνόδου. Στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης συναντήθηκα επίσης και με την ύπατη, όπως σας είπα πιο πριν, με την ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Μογκερίνη, όπου πέραν τουρκικής προκλητικότητας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, συζητήσαμε και θέματα που αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια και τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας, η Ελλάδα, ως πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα, τέλος, ως προς το ονοματολογικό, επανέλαβα ότι εμείς σταθερά, η Ελλάδα σταθερά επιδιώκει μία μόνιμη, σφαιρική και οριστική αντιμετώπιση των εκκρεμωτήτων με την γείτονα χώρα, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και αυτό σημαίνει μία λύση erga omnes, δηλαδή μία λύση με σαφή δέσμευση για ένα όνομα που θα χρησιμοποιείται εναντί όλων, τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση. Γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει το όνομα αυτό στο οποίο θα καταλήξουμε να αποτελεί ταυτόχρονα και τη συνταγματική ονομασία της γείτονος, πράγμα που βεβαίως προϋποθέτει την αναγκαία συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, να σταματήσω εδώ και να είμαι ανοιχτός σε όλες τις ερωτήσεις σας. Όποιος τον ελέγξεις. Έχετε κατ' επανάληψη δηλώσει ότι η Αθήνα και θέλει και επιδιώκει ανοιχτούς διάβλους της επικοινωνίας με την Άγκυρα. Εκτιμάται ότι οι τουρκικές ενέργειες, οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας τείνουν να κλείνουν ή να κλείσουν τους διάβλους επικοινωνίας με την Αθήνα αλλά και την Ευρώπη. Εκτιμάται ότι μπορούν να παραμείνουν. Κύριε Βαδελάκη, η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία πρώτη άναψε το πράσινο φως στην ταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 90. Και εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός που πρωτοστάτησα εκ μέρους της χώρας μου το 2015 στην προσπάθεια να χτίσουμε μια θετική ευρωτουρκική ατζέντα παράλληλα με την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, της προσφυγικής κρίσης. Και είμαι αυτός επίσης που παρά τις δυσκολίες κάλεσα τον πρόεδρο Ερντογάν να έρθει στην Ελλάδα για να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και να προχωρήσουμε και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πήγα τρεις φορές σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών στην Τουρκία.
Δέχτηκα επίσης την επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού. Και είμαι και αυτός που συνεχίζω να πιστεύω ότι η αρχιτεκτονική ασφάλεια στην περιοχή περνάει μέσα από μια σχέση συνεννόησης με την Τουρκία. Όμως υπάρχουν και όρια. Και νομίζω ότι έφτασε η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει ένα σαφές μήνυμα. Όχι ότι δεν θέλει το διάλογο και τη συνεννόηση με την Τουρκία, αλλά ότι θέτει ως προϋπόθεση για την ενίσχυση αυτού του διαλόγου και της ευρωτουρκικής ατζέντα τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα η Άγκυρα πρέπει να λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη της ότι η Ελλάδα δεν είναι μια ασήμαντη χώρα, είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από 35 χρόνια, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ όπως και η ίδια η Τουρκία. Συνεπώς αυτή η λογική της προκλητικότητας δεν οδηγεί πουθενά, αποδυναμώνει την ίδια την Τουρκία. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρατάμε πάντα ανοιχτές τις πόρτες του διαλόγου, αλλά πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι υπάρχουν όρια. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όταν κάνετε τις ερωτήσεις σας να ανοίγετε το μικρόφωνο σας και να δώσω το λόγο στην κυρία Ψαρά. Επίσης και από μένα, ο πρόεδρος τους μίλησε για τις προϋποθέσεις που θα συζητηθούν στις 12 κορυφές του Μαρτίου, προκειμένου να δούμε αν θα γίνει συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας στη Βάρνα. Θα ήθελα να μας πείτε αν, εφόσον είπατε ότι είναι πιο χαλαρές και πιο δημιουργικές οι κουβέντες, άτυπες συνόδους κορυφής, συζητήσατε τις κόκκινες γραμμές, με βάση τις οποίες δεν θα πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθεί τελικά αυτή η συνάντηση στη Βάρνα. Βεβαίως, και νομίζω ότι οι κόκκινες γραμμές υπόθηκαν ήδη. Είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κυριαρχικό δικαίωμα της Κύπρου είναι να πραγματοποιεί έρευνες στα οικόπεδα, θαλάσσια οικόπεδα της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης και μάλιστα έρευνες που πραγματοποιούν ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες παρενοχλούνται παρανόμως. Και σεβασμός στο διεθνές δίκαιο βεβαίως έγινε και ο σεβασμός των συνθήκων αλλά και ο σεβασμός σε ό,τι αφορά το δίκαιο της θάλασσας, την δυνατότητα που βεβαίως πρέπει να έχει τα ελληνικά πλοία του λιμενικού σώματος να περιπολούν στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανενόχλητα. Αυτές είναι προϋποθέσεις καλής γειτονίας, καλής συνεννόησης, είναι προϋπόθεση, επαναλαμβάνω, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα. Κύριος Αντζονέτος. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να έρθω λίγο στο Σκοπιανό. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα της λύσης. Και αναφέρομαι βέβαια στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Και βεβαίως ένα δεύτερο ερώτημα, επειδή κάποια στιγμή η συμφωνία αυτή θα πρέπει να έρθει στη Βουλή, αν σας απασχολεί καθόλου η στάση του κυβερνητικού εταίρου, ο οποίος και προχθές, ο κ. Καμένος, είπε ότι δεν θέλει τον όρο Μακεδονία στη διοίκηση. Κύριε Αντζολέτο, μιλάτε για χρονοδιάγραμμα, μιλάτε για το ΝΑΤΟ και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει την πάσα αλήθεια. Δεν μας πιέζει κανείς, δεν βιαζόμαστε, δεν πιεζόμαστε. Είναι δική μας η πρωτοβουλία να λύσουμε ένα πρόβλημα που κατά την άποψή μας επιβαρύνει την εξωτερική πολιτική της χώρας, ιδιαίτερα όταν βλέπετε έχει να αντιμετωπίσει υπαρκτούς κινδύνους. Δεν πιεζόμαστε, διότι δεν είμαστε το 2008, όπου κάποιοι μας πιέζουν να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ. Αποτελεί δική μας άποψη ότι πρέπει να λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα με μια λύση όμως βιώσιμη, μια λύση σταθερή που θα εδράζεται σε στέρεα θεμέλια.
Και γι' αυτό τον λόγο πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να συναντήσω τον ομόλογό μου στον Ταβός και να ανοίξουμε ένα διάλογο επικοδομητικό, πιστεύω, και για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, αλλά και ένα διάλογο για το πώς θα μπορούσε να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση που θα μας οδηγήσει ένα βήμα πιο μπροστά. Για μας αυτή η εκδοχή της λύσης θα είναι μια πολύ θετική εκδοχή σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Για τη γείτονα χώρα όμως είναι κάτι παραπάνω. Είναι υπαρξιακή σημασία. Η ευρωπαϊκή της προοπτική είναι υπαρξιακής σημασίας, θα έλεγα. Ως εκ τούτου, αν κάποιοι πρέπει να βιάζονται ή να πιέζονται, δεν είμαστε εμείς. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εγώ όλα όσα είχα πει από την πρώτη στιγμή και με συνέντευξή μου στις 20 του Γενάρη, όπου έθετα τις προϋποθέσεις που αποτελούν εθνική γραμμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είπα κάτι καινούριο, όλα όσα είπα στον ομόλογό μου στη συνάντηση στον Ταβός ισχύουν και σήμερα. Και συμπεριλαμβάνονται και στο σύμφωνο που θα δώσουμε, ένα σχέδιο συμφώνου που θα δώσουμε σύντομα στην άλλη πλευρά για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων και ζητημάτων. Από εκεί και πέρα, μιας και με ρωτάτε, είναι θεμητό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, οφείλω να σας πω ότι ένα κρίσιμο εθνική σημασία ζήτημα, για ένα κρίσιμο εθνική σημασία ζήτημα απαιτείται η προσπάθεια δημιουργίας ευρύτερης συνένεσης και όχι μόνο συνένεση στα όρια μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας. Θα την επιδιώξουμε αυτή, όχι μόνο με τον εταίρο μας, αλλά και με τα άλλα πολιτικά κόμματα, εάν υπάρξει προοπτική λύσης, εάν φτάσουμε κοντά σε προοπτική λύσης. Κυρία Ξοκώστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να συνδυάσω λίγο και τα δύο, και τα δύο θεματοσκοπίων δηλαδή και την Τουρκία. Αρχικά, δηλαδή, σας ανησυχεί ο ρόλος του κ. Ερντογάν στα Βαλκάνια και μετά, μάλιστα, και την τελευταία αυτή επίσκεψη στα Σκόπια. Και δεύτερον, αν έχετε ζητήσει συγκεκριμένες κινήσεις από τους Ευρωπαίους εταίρους σας, πέρα από τα μηνύματα και τις δηλώσεις που έγιναν και πριν από λίγο, μέχρι τις 26 Μαρτίου που θα γίνει και η Σύνοδος στη Βάρνη. Καταρχάς, να σας διορθώσω, δεν πήγε ο κ. Ερντογάν στα Σκόπια, αλλά πήγαν τα Σκόπια στον κ. Ερντογάν. Και με την ευκαιρία να πω ότι πρέπει να καταλάβουν οι γείτονές μας, πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός το έχει κατανοήσει, πρέπει να το κατανοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ότι η ευρωπαϊκή προοπτική και η εμπέδωση σταθερότητας στη γειτονική χώρα δεν περνάει από την Άγκυρα, περνάει από την Αθήνα. Δεν πρέπει να αναζητούν την εξεύρεση λύση στην Άγκυρα. Ευρωπαϊκή προοπτική αναζητούν. Κάνουν λάθος από την αναζητούν στην Άγκυρα. Πρέπει να την αναζητήσουν στην οικοδόμηση μιας ουσιαστικής σχέσης εμπιστοσύνης με τους γείτονές τους, την Ελλάδα, που είναι πάνω από 35 χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, το δεύτερο σκέλος ήτανε... Αν συζητήσατε συγκεκριμένες κινήσεις από τους Ευρωπαίους εταίρους σας, μέχρι και αν φυσικά η Τουρκία συνεχίσει τις κινήσεις και στην Κύπρο, μέχρι τις 26 Μαρτίου. Νομίζω ότι ήμουν σαφής. Το μήνυμα που εκπέμφθηκε σήμερα ήταν το ισχυρότερο δυνατό από τα πιο επίσημα χείλη και βεβαίως πιστεύω ότι όλοι μαζί θα έχουμε την ευκαιρία να αποτιμήσουμε την, ας το πω έτσι, το πώς οι γείτονές μας θα υποδεχθούν αυτό το μήνυμα και το πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Και είναι προφανές επίσης ότι, όπως καλά γνωρίζετε, έχω τη δυνατότητα να είμαι σε διαρκή επικοινωνία και με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με ηγέτες που μπορούν να παίξουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο στα πράγματα. Ο κύριος Ρουμπός. Είπατε πριν ότι θα επιδιώξετε ευρύτατη εθνική συνεννόηση. Ποιες πρωτοβουλίες μπορείτε να αναλάβετε, σκέφτεστε να αναλάβετε γι' αυτό? Κύριε Ρουμπό, είπα ότι αν φτάσουμε σε λύση, αν είμαστε μπροστά στην προοπτική μιας λύσης η οποία θα κρίνουμε ότι είναι σταθερή, βιώσιμη, είναι μια λύση όχι μιας χρήσης, αλλά μια λύση που μπορεί να έχει προοπτική,
τότε εγώ ήδη έχω βεβαίως ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά θα κρίνουμε εκείνη τη στιγμή με ποιον τρόπο θα ενημερώσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα και βεβαίως θα δώσουμε όλη τη δυνατότητα με τους θεσμικά προβλεπόμενους τρόπους, ώστε να εκφραστούν οι απόψεις, οι θέσεις και οι συγκλήσεις, που σε τελική ανάλυση όμως θα καταγραφούν στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Και μια τελευταία ερώτηση από τον Ρικάρντο από την Αζέντσια Νόβα. A question in English, if I may, promise. Yeah, today Tusk said that you leaders expressed solidarity to Cyprus and Greece related to the action of Turkey. So I was wondering if enough or not this solidarity. Are you satisfied? And then there is also Italy is involved in this issue in the Mediterranean Sea because there is an Italian drill ship that was forced to leave the Cyprus area. So I was wondering if this question also was raised during the discussion by Italian authorities or other. Thank you. Καταρχάς να επαναλάβω ότι για μας η δήλωση του Προέδρου Τούσκ ήταν η ισχυρότερη δυνατή έκφραση αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και την Κύπρο και πάρα πολύ ουσιαστική ταυτόχρονα. Τώρα σε σχέση με το γεγονός ότι την έρευνα διεξάγει στο συγκεκριμένο οικόπεδο και παρεμποδίζει στη μια ιταλική, άρα ευρωπαϊκή εταιρεία, αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο που θα πρέπει να κάνει την άλλη πλευρά ιδιαίτερα σκεπτική σε σχέση με αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Η συνεννόησή μας με τον Πρωθυπουργό, τον Πάολο Τζεντιλόνι, είναι διαρκής. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εταιρεία και τις δραστηριότητές της, έχει εκφράσει ότι δεν εγκαταλείπει τα δικαιώματα τα οποία έχει αποκτήσει μετά από διαγωνισμό στο συγκεκριμένο οικόπεδο, ούτε βέβαια τα δικαιώματα που έχει και σε άλλα οικόπεδα, θαλάσσια οικόπεδα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.